Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Transformers TWD-05 Spear της Toy World, ή αλλιώς όπως όλοι τον ξέρουμε, G1 Scoop. Και όπως βλέπετε, ο Scoop έρχεται με ένα μεσαίο μεγέθους κουτί. Τον βλέπουμε εδώ πέρα στην ρομπότ μορφή του. Στην πάνω πλευρά του κουτιού θα δούμε το logo της Toy World. Στην κάτω πλευρά του κουτιού θα δούμε κάποιες προειδοποιήσεις. Στα πλάγια του κουτιού θα δούμε τον Scoop και στις δύο μορφές του. Στην άλλη πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Scoop στη ρομπότ μορφή του. Και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Scoop και στις δύο μορφές του. Αυτά με το κουτί, ας πάμε να δούμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Ο Scoop έρχεται με αυτό εδώ πέρα το αυτοκόλλητο. Επίσης έρχεται με αυτήν εδώ πέρα την κάρτα. Τεχνικά χαρακτηριστικά στην πίσω πλευρά της κάρτας. Και φυσικά με τις οδηγίες του, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Και η πίσω πλευρά από τις οδηγίες. Ας πάμε να δούμε και τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ κυρίες και κύριοι έχουμε τον Scoop στην δεινόσαυρο μορφή του. Έχω ανάμεικτα συναισθήματα τώρα για αυτήν εδώ πέρα την φιγούρα. Καταρχήν, όπως βλέπετε, είναι ένα σκύβος με φτερά. Μπορώ να πω ότι δεν μ' αρέσει η δεινόσαυρο μορφή του. Το κεφάλι είναι ωραίο. Τα φτερά είναι ωραία. Τα πόδια είναι ok. Αλλά το σώμα είναι πολύ άσχημο. Είναι σαν ένας κύβος. Και επίσης έχει και πρόβλημα ισορροπίας. Άμα θα δείτε, πέφτει πάρα πολύ εύκολα. Δεν στηρίζεται εύκολα. Ο Scoop. Έχουμε βάλει και Repro Labels αυτοκόλλητα πάνω στην φιγούρα. Για να τα δούμε κιόλας. Αυτοκόλλητο έχει μπει εδώ πέρα. Το Autobot σύμβολο είναι αυτοκόλλητο. Αυτά εδώ πέρα τα δύο εδώ πέρα είναι αυτοκόλλητα. Αυτό εδώ το κίτρινο είναι αυτοκόλλητο. Από την άλλη πλευρά επίσης. Αυτοκόλλητα είναι αυτά εδώ πέρα τα δύο. Αυτοκόλλητα έχουν μπει εδώ πέρα στα φτερά, 1, 2, 3, 4, 5, 6, όλα αυτά εδώ τα 6 είναι αυτοκόλλητα. Από την άλλη πλευρά, εδώ αυτά τα 3 είναι αυτοκόλλητα. Αυτά εδώ πέρα, τα 2, τα πράσινα, είναι αυτοκόλλητα. Και αυτά εδώ πέρα κάτω είναι αυτοκόλλητα. Πολλές έξτρα λεπτομέρειες. Ωραία είναι τα αυτοκόλλητά του. Τώρα όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι πάει πάνω κάτω, το στόμα ανοίγει κλείνει. Επίσης το κεφάλι περιστρέφεται. Επίσης το κεφάλι ξεκουμπώνει πολύ εύκολα, οπότε προσοχή εδώ πέρα με το δεινόσαυρο κεφάλι. Τα φτερά λυγίζουν σε τρία σημεία, ένα εδώ και ένα εδώ. Τα πόδια λυγίζουν επίσης σε τρία σημεία, ένα είναι εδώ ακριβώς,
ένα εδώ και εδώ πέρα στην πατούσα πάει προς πίσω, αλλά είναι λίγο δύσκολο επειδή είναι πολύ σφιχτό, για να σας το δείξω. Η πατούσα πάντως είναι σε σφαιρική άρθρωση, οπότε έχουμε μια συνετή κίνηση στο πόδι. Τώρα ο σκουπ έρχεται και με 4 όπλα. Αυτά εδώ πέρα τα 2 τα όπλα, όπως βλέπετε έπεσε κιόλας ο σκουπ, δεν έχει καλή ισορροπία, και με αυτά εδώ πέρα τα 2 τα σπαθιά. Χώρος αποθήκευσης για τα όπλα του. Τα όπλα μπορούν να μπουν σε αυτές εδώ πέρα τις τρύπες και τα σπαθιά μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτήν εδώ πέρα την υποδοχή, είτε έτσι είτε από την άλλη πλευρά και να είναι κάπως έτσι. Θα σας δώσω τώρα και μία σύγκριση μεγέθους για να το δείτε και πως είναι και δίπλα σε άλλες φιγούρες. Εδώ θα δούμε τον σκουπ της Toy World δίπλα στον σκουπ της Planet X. Όπως βλέπετε ο σκουπ της Toy World είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν της Planet X. Και εδώ θα δούμε όλα τα Dinobots της Toy World. Όπως βλέπετε φαίνονται πάρα πολύ εντυπωσιακά. Φαίνονται πάρα πολύ ωραία όταν είναι όλα μαζί. Ας πάμε να μεταμορφώσουμε τον σκουπ στην ρομπότ μορφή του. Εδώ θα φωνάξω τη βοήθεια του φίλου μου του Στέφανου. Στέφανε. Γεια σας και από μένα. Πάμε να δούμε αυτό το άθλιο το κουτί πώς γίνεται ρομπότ, γιατί προσωπικά για μένα είναι ένα κουτί. Αρχικά θα γυρίσουμε τα πόδια του και θα τα διπλώσουμε προς τα πάνω. Έτσι, εδώ πέρα θα τα βγάλουμε, τα ξεδιπλώσουμε από εδώ και αυτό εδώ θα έρθει και θα ασφαλίσει εδώ πέρα και αυτά εδώ θα έρθουν και θα κουμπώσουν εδώ και γυρνάμε το πόδι από εδώ. Τώρα το σπαστικό το κομμάτι είναι αυτό εδώ που πρέπει να παίξεις με τους συνδέσμους για να δεις πως θα έρθει να κουμπώσει για να φέρεις μπροστά το πόδι. Αυτό είναι το πιο μανίκι από όλα, για να έρθει κάπως έτσι το πόδι. Το ίδιο και κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Βάζουμε την ασφάλεια, το γυρνάμε, κλείνουμε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, το κάναμε. Αυτά τα καπάκια κλείνουν προς τα κάτω. Όπως βλέπετε εδώ έχει, φαίνονται οι ρουκέτες τώρα. Αυτό έρχεται και τις καλύβει. Δεν μπορώ να πω ότι κουμπώνουν τελείως. Τα χέρια τα χωρίζουμε από εδώ και σηκώνεται προς τα πάνω εδώ και αυτή η βίδα πρέπει να έρθει εδώ για να κατέβει το χέρι προς τα κάτω εδώ πέρα. Το ίδιο και την άλλη πλευρά. Σηκώνουμε, το φέρνουμε, το κατεβάζουμε. Ανοίγουμε και βγάζουμε τα χέρια. Το ίδιο και την άλλη πλευρά. Το κεφάλι
το κατεβάζουμε προς τα κάτω και εδώ έχει μια εγκοπή που θα έρθει να κουμπώσει εδώ πέρα. Τώρα τα φτερά. Έχουμε εδώ αυτά εδώ τα πάνελ τα οποία τα ξεκουμπώνουμε, τα οποία είναι πάρα πολύ σφιχτά για να μπορέσει να διπλώσει το φτερό. Συγκεκριμένο αυτό είναι. Ωραία. Τακτοποιούμε τα φτερά του όπως μας βολεύει. Έλα, καλό μου. Και ο σουπ που είναι έτοιμος στη ρομπότ μορφή του. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον σκουπ στην ρομπότ μορφή του. Η ρομπότ μορφή του είναι πολύ πιο ωραία από την δεινόσαυρο μορφή του. Έχει σωστές αναλογίες όπως βλέπετε. Τώρα τα μοναδικά αυτοκόλλητα που έχουν εμφανιστεί στη ρομπότ μορφή του είναι αυτά εδώ πέρα στους μυρούς. Όσο για την άρθρωση της φιγούρας, τα φτερά εδώ πέρα περιστρέφονται, μπορούμε να τα βάλουμε όπως θέλουμε εμείς, μπρος πίσω. Το κεφάλι περιστρέφεται 360 μοίρες, κοιτάζει λίγο πάνω κάτω. Το χέρι πάει πάνω κάτω, μέσα έξω από αυτό το σύνδεσμο, αλλά πάει και μέσα έξω από αυτόν εδώ πέρα το σύνδεσμο. Περιστρέφεται εδώ πέρα ψηλά στο χέρι. Έχουμε διπλό σύνδεσμο στον αγκώνα. Έχουμε και περιστροφή εδώ πέρα στη γροθιά. Η γροθιά ανοίγει, κλείνει. Έχουμε και περιστροφή εδώ πέρα στη μέση. Τα πόδια πάνε μπρος, πίσω, πάνω, κάτω. Περιστρέφονται εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς, λυγίζει εδώ πέρα στο γόνατο και η πατούσα πάει λίγο πάνω κάτω και λίγο αριστερά δεξιά. Καλή άρθρωση έχει, δεν είναι άσχημη. Ένα μειονέκτημα είναι ότι εδώ πέρα το κεφάλι του δεινοσαύρου δεν κουμπώνει και πολύ σφιχτά, βγαίνει εύκολα, αλλά okay, μπορώ να ζήσω με αυτό. Επίσης τα όπλα του τα κρατάει πάρα πολύ άνετα και είναι κάπως έτσι. Θα σας δώσω τώρα και μία σύγκριση μεγέθους για να το δούμε πως είναι και δίπλα σε άλλες φιγούρες. Εδώ θα δούμε τον σκουπ της Toy World δίπλα στον σκουπ της Planet X. Και πάλι ο σκουπ της Toy World είναι μεγαλύτερος της Planet X. Εδώ θα δούμε τον σκουπ δίπλα σε μία Deluxe Class φιγούρα, το Generations Drift, και δίπλα σε μία Voyager Class φιγούρα, το Generations Roadbuster. Όπως βλέπετε, ο σκουπ είναι λίγο μεγαλύτερος από μία Voyager Class φιγούρα. Και εδώ έχουμε τον σκουπ με όλη την ομάδα των Dinobots. Όπως βλέπετε, δείχνουν όλα πολύ όμορφα. Ας πάμε να μεταμορφώσουμε τον σκουπ πίσω σε δεινόσαυρο μορφή. Στέφανε. Λοιπόν, αρχικά βάλουμε μέσα τις γροθιές του.
Το οποίο δεν είναι εύκολο γιατί δεν σου δίνει πάρα πολύ χώρο για να ανοίξεις το καπάκι. Ωραία, λοιπόν. Κάνουμε λίγο τα φτερά έτσι ώστε να φέρουμε πίσω τα χέρια. Εδώ και τα χέρια μεταξύ τους θα ενωθούν εδώ στη μέση. Φέρνουμε το κεφάλι και το κουμπώνουμε. Φέρνουμε αυτά εδώ στην επάνω πλευρά. Ανοίγουμε αυτά εδώ τα καπάκια. Φέρνουμε τώρα το πόδι και κουμπώνει εδώ πλάγια, το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Γυρίζουμε τα πόδια προς τα έξω. Ανοίγουμε αυτά εδώ τα καπάκια. Ανοίγουμε την ασφάλεια από εδώ κάτω και διπλώνουμε το πόδι προς τα μέσα. Και έτσι αυτό το καπάκι που ανοίξαμε καλύβει αυτό το κενό εδώ πέρα. Το ίδιο και την άλλη πλευρά. Λοιπόν, κατεβάζουμε τα πόδια του, γυρίζουμε τις πατούσες. Στην τελική ανοίγουμε τα φτερά και φέρνουμε αυτά τα καπάκια και αυτό εδώ θα έρθει και θα κουμπώσει εδώ πέρα. Και ο σουπ είναι πίσω στη δεινόσαυρο μορφή του. Αν μπορέσουμε να το στηρίξουμε κιόλας, θα είναι καλά. Και μιας ο σουπ είναι κομπάινερ, πάμε να δούμε λίγο και τη μορφή συνδυασμού του. Αρχικά, θα σηκώσουμε τα χέρια και θα αφαιρέσουμε τα φτερά. Πριν πάμε σε αυτό, να σας δείξω λίγο τα φτερά. Τα φτερά θα κουμπώσουν πίσω στην πλάτη του Grimlock, αλλά για τη μορφή συνδυασμού θα ξεκουμπώσουμε τα καπάκια, θα τα ανοίξουμε και θα έρθουν να κουμπώσουν σε αυτήν εδώ την τρύπα, οπότε θα τα επεκτείνει λίγο περισσότερο. Αυτό θα το δούμε όταν τα ενώσουμε όλα μαζί. Φέρνουμε πάλι τα πόδια προς τα πάνω. Τα ξεδιπλώνουμε. Ενώνουμε την ασφάλεια εδώ πέρα. Γυρίζουμε το πόδι, αλλά πριν το κουμπώσουμε, φέρνουμε στο σύνδεσμο εδώ και τώρα κουμπώνουμε αυτά τα κομμάτια. Το ίδιο και στην άλλη πλευρά. Κλείνουμε και αυτά τα φτερά. Έλα καλό μου.
Ωραία. Ενώνουμε τα πόδια μεταξύ τους. Φέρνουμε αυτά εδώ κατά μπροστά για να φέρουμε τα χέρια σε αυτήν εδώ τη θέση. Πάμε το κεφάλι πίσω για να μπορέσουμε να φέρουμε το σύνδεσμο μπροστά. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε πάλι λίγο το κατσαβιδάκι για να βγάλουμε το σύνδεσμο. Επανέρχεται αυτά εδώ κατά πάνω. Τα χέρια του γυρνάνε και χρησιμοποιούμε και στέκονται, μένουν εκεί πέρα. Τραβάμε το σώμα του για να εμφανιστεί ο αγκώνας, η μορφή του συνδυασμού, και το χέρι έρχεται και κουμπώνει σε αυτά εδώ. Και ο σουπ είναι έτοιμος στη μορφή συνδυασμού. Τώρα εδώ σε αυτή τη μορφή, άμα θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε και τις ρουκέτες του εδώ πλάγια στα πόδια και να είναι σε αυτή τη μορφή. Τώρα, άρθρωση. Λυγίζει στον αγκώνα. Έχει περιστροφή μόνο στο κάτω μέρος. Ο σύνδεσμος πάει πάνω κάτω. Έχουμε περιστροφή στη γροθιά. Ο αντίχειρας είναι πάνω σε σφαιρική άρθρωση. Πάει πάνω κάτω και έχει δύο συνδέσμους εδώ για να λυγίσει. Αντίστοιχα τα δάχτυλα έχουν τρία σημεία που λυγίζουν. Εδώ, εδώ και εδώ. Επίσης αυτά εδώ και στις δύο πλευρές είναι αυτοκόλλητα. Αυτός είναι ο σουπ σε μορφή συνδυασμού. Τελικά συμπεράσματα. Η δεινόσαυρο μορφή του δεν μ' άρεσε καθόλου. Ναι, το πρόσωπο είναι ωραίο, τα φτερά είναι ωραία, τα πόδια είναι ok, αλλά το σώμα είναι πολύ χάλια. Τώρα, η ρομπότ μορφή του ήταν ωραία, έχει και ωραία άρθρωση σαν ρομπότ. Τα ρίπρολίμους αυτοκόλλητα του δίνουν ωραίες έξτρα λεπτομέρειες. Αυτά από μένα, Στέφανε. Όντως. Βασικά σε δεινόσαυρο μορφή για μένα ήταν χάλια. Τελείως χάλια όμως. Τώρα το ρομπότ βελτιώθηκε κατά πολύ. Ήταν πολύ ωραίο σε σχέση, σε σύγκριση με τη δεινόσαυρο μορφή. Τα αυτοκόλλητα δώσανε πολλά ωραία χρώματα στο χρώμιο. Σπάσαν αυτή τη μονοτονία. Η άρθρωσή του ήταν καλή. Τώρα να το δούμε στο τελικό σαν τελικό αποτέλεσμα πώς θα είναι όλα συνδεμένα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι. Είμαστε ο Στάθης και ο Στέφανος και μέχρι την επόμενη παρουσίαση, τα λέμε!